Καλησπέρα σας, κυρία Δούρου. Πρώτα όμως να μας δώσετε τη συνολική εικόνα που έχετε εσείς για τις ζημιές και την καταστροφή στην Αττική. Κυρία Βοσκευοπούλου, καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και σε όσους παρακολουθούν το ενημερωτικό δελτίο και έχουν πραγματικά ένα καλό βράδυ και όλα τα μοντέλα να πέσουν έξω. Ως την ώρα που μιλάμε, φαίνεται ότι ο κυκλώνας δεν επισκέφτηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τα διοικητικά όρια της Αττικής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, κανένας, ούτε εσείς, ούτε οι τηλεθεατές μας, τις ζημιές των Περσιών δεν τις χωρίζουν έτσι όπως τις έχει χωρίσει ο Καλλικράτης. Όσον αφορά την Αττική, θέλω να σας πω ότι είχαμε προβλήματα στην υπόγεια διάβαση προς το Μικρολίμανο. Μετά από παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είχε δοθεί στην κυκλοφορία. Είχαμε πάυση της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Σαλαμίνα στο νησί Σαλαμίνα, έτσι για να μην μπερδευτούν οι συμπολίτες μας με άλλες ονομασίες. Έχει αποκατασταθεί και εκεί. Είχαμε τη μεγαλύτερη βροχόπτωση στους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παπάγου, ενώ αντιθέτως εκεί που φοβόμασταν πραγματικά, εννοώ στη Δυτική Αττική, καθώς στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες φωτιές στο Μάτι, μιλώντας μέχρι και πριν από τη δική μας συνομιλία με τους αρμόδιους και τους δημάρχους, θέλω να σας πω ότι έχουμε βεβαίως ισχυρές βροχοπτώσεις, δεν έχουν απειλήσει όμως ούτε την ασφάλεια της ζωής των συμπολιτών, ούτε τις περιουσίες τους. Όλα δείχνουν, βεβαίως κατά τις 10 η ώρα ο κύριος Σταφύλης με επανεκτίμηση των μοντέλων. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο περίφημος κυκλώνας, που δώσαμε και μια έτσι πολύ ελληνική ονομασία, ο Ζορμπάς, αντί να δοκιμάσει την Αττική, δοκίμασε την Πελοπόννησο. Και γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, να σχολιάσουμε ότι βρισκόμαστε σε καινούργιες συνθήκες αυτές της κλιματικής αλλαγής που κάποιοι τις λιδωρούν. Και η περιφέρεια Αττικής από το 2014 είναι πάντα έτοιμη να συνδράμει στον πυροσβεστικό σώμα. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά πια. Σε ό,τι αφορά για τις κινήσεις, για τις επόμενες ώρες, γιατί υπάρχει μία ανησυχία σε ό,τι αφορά για την πορεία του κυκλώνα, στις κινήσεις, σε ό,τι αφορά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τι σχεδιασμός υπάρχει για εδώ, για την Αττική? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στο σύνολο των 66 δήμων της περιφέρειας Αττικής, εννοείται στην περιφέρεια Αττικής, σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, μας βρίσκεται στα γραφεία μας, πρέπει να σας πω. Δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο. Θέλουμε να είμαστε σε επιφυλακή τουλάχιστον για 5 ώρες ακόμα. Ξαναλέω, δεν μας δοκίμασε έτσι όπως προέβλεπαν τα μοντέλα και εύχομαι να μην δοκιμάσει, να αποτύχουν τα μοντέλα, να μην δοκιμάσει το σύνολο της χώρας. Και οφείλουμε βεβαίως όλοι να είμαστε και σε επιφυλακή όπως εσείς ως μηχανισμός και εμείς για την ενημέρωση των πολιτών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δούρου.